Παιδιά, ξεκινάμε, έτσι. Όλα θα γίνουν. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένην των λόγων σου. Διού Θεό πρεπός εδογμάτισας, την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθηκα τε κόσμισας, βασίλειον ιεράτευμα. Πατερός ιε Χριστόν των Θεών οικέτευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, Δημιουργέ του κόσμου, Θεέ άχρονε που βασιλεύεις όλων των αιώνων και τη βασιλεία σου ουκ έστε τέλος. Εισάκουσε την προσευχή μας και την ηκεσία μας αυτή. Ευλόγησε την είσοδό μας στο νέο έτος της Χριστότητός σου. Ευλόγησε τους άρχοντας της πόλης ταύτης. Ευλόγησε το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου και όλων των λαών της περιοχής. Ευλόγησε και τα δώρα αυτά που έχουν παρατεθεί προς δόξαν Σου και του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και προς τιμή του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Αξίωσέ μας, ώστε όπως η γεύση Τους θα εφράνει τα σωματικά μας αισθητήρια, έτσι και η ευλογία Σου να εφράνει τον εσωτερικό μας κόσμο. Δώσε, Κύριε, σε όλους μας την ειρήνη Σου. Έχε μας κάτω από τη σκέπη Σου και την προστασία Σου. Γέμισε την ζωή όλων των παιδιών Σου με την αίσθηση της στοργικής παρουσίας Σου. Κάνε το νέο έτος να είναι για όλους μας ευλογημένο, ειρηνικό, γεμάτο με το φως Σου, με προκοπή, με επιτυχίες, με αγάπη και με ευτυχία. Φώτιζέ μας όλους να θέλουμε να εργαζόμαστε πάντοτε με ενδιαφέρον και με πνεύμα θυσίας για το καλό και για το συμφέρον όλων, με τις πρεσβείες της Παναγίας Μητέρας Σου, της Αεπαρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και όλων των Αγίων, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να ευχηθώ καλή χρονιά και ευλογημένη στο Διοικητικό Συμβούλιο, στον δάσκαλό σας του χορού, σε όλα τα μέλη του Συλλόγου, σε όλους τους φίλους, στις οικογένειές σας, δύναμη και κουράγιο στον αγώνα σας, με αγάπη και κατανόηση, για να μπορούμε πραγματικά να προκόβουμε στη ζωή. Εύχομαι το νέο έτος να είναι καλοφωτισμένο και να ευωδώσουν όλοι οι στόχοι του Συλλόγου. Καλή χρονιά, ευλογημένη. Κύριε Πρόεδρε, έχεις το λόγο. Ναι. Φυσικά. Καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσουμε πολύ, Πάτερ. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους σήμερα ήρθαν εδώ πέρα, τους φίλους της Χορευτικής Ακαδημίας Πεύκων, τους χορευτές. Πιο κοντά. Okay, εντάξει. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κομινό Γιώργο, που είναι τομεάρχης πολιτισμού και υποψήφιος Αλφα Θεσσαλονίκης με την Ελληνική Λύση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κομινέ. Ο κύριος Κομινός πάντα είναι στο πλευρό μας, πάντα έρχεται σε όποια εκδήλωση τον καλούμε. Τον ευχαριστούμε πολύ. Φυσικά τον Πάτερ Κωνσταντίνο, σήμερα που ήρθε και μας ευλόγησε. Την αντιδήμαρχο Πρασίνου και υπεύθυνη αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Πεύκων, την κυρία Γενίτσαρη, η οποία και αυτή είναι πάντα παρούσα σε ό,τι εκδήλωση και αν κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γενίτσαρη. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αντίπα Γεράσιμο, που είναι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Νεάπολης Σκιών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Φυσικά, να ευλογήσουμε και τα γένια μας, την κυρία Ταπινοπούλου Ειρήνη, που είναι τοπική Δημοτική Σύμβουλος. Τη χορευτική ομάδα Αγίου Παύλου Χορόσιμο, της οποίας χορεδάσκαλος και πρόεδρος είναι ο κύριος Γιαννακάκης Ευάγγελος. Τον κύριο Βασίλη Πολιτσίνο, θερμά ευχαριστώ, γιατί πάντα και στις δύσκολες στιγμές και πάντα ήταν μαζί μας εδώ πέρα δίπλα στο πλευρό μας.
Βασίλη, ένα θερμό ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής θα παρακαλούσα λίγο την κυρία Γενίτσαρη να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Ναι. Καλησπέρα σε όλους. Πάντα μεγάλη χαρά και τιμή να παρευρίσκομαι ανάμεσά σας σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια της Χορευτικής Ακαδημίας που έχει επιτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο στην περιοχή των Πεύκων. Τόσο με τη συνέπεια και την δημιουργικότητα του ίδιου του Προέδρου σας αλλά και του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που πάντα είναι παρόντες και προστάτες σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και φυσικά θα έρθει και ο Δήμαρχος, απλά σήμερα ούτε αν το είχατε συνεννοηθεί δεν θα μπορούσατε να το κάνετε καλύτερα. Τέσσερις σύλλογοι των Πεύκων είχαν εκδήλωση, οπότε προσπαθούμε να βρεθούμε και να τιμήσουμε όλους τους συλλόγους. Είμαστε λοιπόν σε κάθε προσπάθεια και σε κάθε σας πρωτοβουλία αρρωγή στην προσπάθεια αυτή. Εύχομαι και ευχόμαστε όλοι να έχετε μια καλή χρονιά τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε οικογενειακό και να αποτελέσει μια ακόμη δημιουργική χρονιά για την Χορευτική Ακαδημία. Καλή δύναμη! Θα ήταν παράληψη φυσικά δικιά μου να μην ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Δανιλίδη, αλλά και όλη τη Δημοτική Αρχή, διότι μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε αυτούς τους χώρους με τους οποίους, στους οποίους μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτό το οποίο πρεσβεύουμε. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι χώροι που μας παραχωρούν από το Δήμο, είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, κύριε Γενίτσαρη, από αυτό που κάνουμε σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ίδιο τον Δήμαρχο αλλά και σε ολόκληρη τη Δημοτική Αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα καλέσω για ένα σύντομο χαιρετισμό τον κύριο Κομνό, ο οποίος πάντα μας θυμάμαι την παρουσία του. Γιώργο. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ, σαν τομεάρχης πολιτισμού που έχω πάρει την ιδιότητα μέσα στην ελληνική λύση, προσπαθώ να είμαι κοντά στους συλλόγους. Οι σύλλογοι αυτή τη στιγμή είναι ίσως το μοναδικό μέσο, γιατί στα σχολεία όλα αλλάζουν. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι αυτοί οι οποίοι μεταλαμπαδεύουν στις νέες γενιές τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Πρέπει όλοι, Δημοτική Αρχή, αλλά και η Πολιτεία, να στηρίξουμε τους πολιτιστικούς συλλόγους με οποιοδήποτε τρόπο. Φυσικά και αυτοί πρέπει επιτέλους να γραφτούν στο Υπουργείο Πολιτισμού και όχι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί πάγουν τον πολιτισμό και δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει δίνει ανάπτυξη στη χώρα. Θέλω να ευχηθώ στον Πρόεδρο και φίλο, τον κύριο Γερμανό, το ΔΣ, του σχολοδιδασκάλου, αλλά και φυσικά στα μέλη του συλλόγου να έχουν υγεία και να μην ξαναέρθει χρονιά η οποία δεν θα αγκαλιαστούμε και δεν θα κρατηθούμε χέρι-χέρι να χορέψουμε. Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κόψουμε τώρα λίγο την πίτα μας, τη βασιλόπιτά μας. Την ευλογή φυσικά ο Πάτερ Κωνσταντίνος. Τα έχει λίγο η Δέσποινα δίπλα. Μου είπε εδώ ο πρόεδρος του συλλόγου ότι το φλουρί που θα κερδίσετε θα έχει ένα ταξίδι στη Συρία στους σεισμόβλητους με σε 130 που θα βάλει ο Δήμος με την αποστολή. Εντάξει κύριε πρόεδρε, το φλουρί θα έχει ένα ταξίδι στη Συρία στους σεισμόβλητους. Να καλωσορίσουμε φυσικά και τον κύριο Σαολίδη. Κύριε Σαολίδη, αντιδήμαρχος, πείτε μου, βοηθήστε, πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Νεάπολης Οικειών, υποψήφιος
υποψήφιος βουλευτής με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Καλά τα λέω. Ένα σύντομο χαιρετισμό, κύριε Σαολίδη. Να σας ευχαριστήσω, να αποδώσω τα εύσημα στον πρόεδρο του και φίλο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους άξιους συμπαραστάτες της προσπάθειάς τους. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας υγεία, ειρήνη, ευημερία, γιατί είναι ευχές οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να τις λέγαμε από συνήθεια, γιατί θεωρούσαμε ως δεδομένα τα αποτελέσματά τους και, και της υγείας και της ειρήνης και της ευημερίας πολύ περισσότερο. Έχει αποδειχθεί όμως τα τελευταία 2-3 χρόνια ότι είναι, είναι ευχές με μεγάλο ουσιαστικό νόημα. Άρα λοιπόν μέσα από την καρδιά μου υγεία, ειρήνη, ευημερία, να περνάτε καλά και να κάνετε ό,τι μπορείτε για να συνεχίσετε την παράδοσή μας. Γιατί λαός ο οποίος δεν γνωρίζει την παράδοσή του, λαός ο οποίος δεν γνωρίζει τις ρίζες του, είναι καταδικασμένος να αποτύχει. Καλή σας συνέχεια και να περάσετε όμορφα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαολίδη. Και να μην ξεχάσουμε ότι ο κύριος Σαολίδης είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Καλυθέας. Καλυθέας Σικιών. Δεν ξεχνάμε και αυτή την ιδιότητα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους δικούς μας ανθρώπους, να κάνετε ένα καλό αγώνα και να έχετε επιτυχία. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο την κοπή της Βασιλόπιτας. Σε όλους θα μοιραστούν βασιλοπιτάκια. Μετά την κοπή της Βασιλόπιτας θα μοιραστούν και σε όλους βασιλοπιτάκια. Και επειδή... Παιδιά, να ξέρετε, δεν έκανα τίποτα. Πάτερ... Έδειχε το φλουρί ο κύριος Χρήστος. Λοιπόν, κύριε Χρήστο, τη βαλίτσα, τα μπαγάζια, σε 130, Συρία σεισμόπληθους. Είσαι έτοιμος. Μαζί θα πάμε. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι σε όλο αυτό το έργο της Χορευτικής Ακαδημίας οι πρωτοστάτες ήταν, είναι και θα είναι πάντα οι χοροδιδάσκαλοι. Αφού λοιπόν πρώτα ευχαριστήσω τους δικούς μου ανθρώπους από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Κοσμά Φουντουκίδη, τη Γενική Γραμματέα, την κυρία Δέσποινα Ευγενίδου, την Ταμεία, την κυρία Στέλλα Αποχωρίκου, το μέλος μας, τον κύριο Στέλιο Λεωνάκη. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είναι πάντα στο πλευρό μου. Θα καλέσω λίγο τον πρώτο χοροδιδάσκαλο εδώ πέρα που βλέπω μπροστά μου, τον κύριο Γιανακάκη, για να πει μια κουβέντα. Και μετά, κυρία Βελώνη, η σειρά σας, δεν θα γλιτώσετε. Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι σε όλους τους χορευτές της Ακαδημίας, μικρούς, μεγάλους, καλή δύναμη και υπομονή για τα καλύτερα. Κυρία Μάχη. Λακωνικός. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα πω, μετά από αυτό που βλέπουμε και ζούμε κάθε μέρα, υγεία σε όλους. Καλά μαντάτα και καλά πολιτιστικά και κοινωνικά ανταμώματα. Να είμαστε γεροί όλοι να ανταμώνουμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς που είστε εδώ. Η κυρία Καρασαβίδου, που είναι η χωράρχη του Συλλόγου, θα έρθει λίγο αργότερα, την περιμένουμε. Δύο λογάκια τελευταία θα σας πω. Δύο λογάκια τελευταία και απευθύνομαι σε όλους. Σας καλώ να φέρετε κοντά στον πολιτισμό, να φέρετε κοντά τα παιδιά σας. Στείλτε τα παιδιά σας στα χορευτικά. Ας μην είναι το δικό μας, ας είναι κάποιο άλλο. Στηρίξτε τον πολιτισμό, στείλτε τα παιδιά στο χορευτικό. Η Ακαδημία λειτουργεί τμήμα εφηβικό, εφηβικά μάλλον, παιδικά, ενηλίκων. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά και θα προχωρήσουμε. Τμήμα νέων, συγγνώμη. Τμήμα νέων, λέω, ένα υπέροχο τμήμα νέων.
ένα εξίσου πολύ δυνατό εφηβικό τμήμα. Ένα ακόμα εφηβικό τμήμα εδώ πέρα. Εξίσου πολύ δυνατό. Το παιδικό μας τμήμα που δεν ακούγεται καθόλου. Πολύ λίγο, ήταν πολύ λίγο. Λοιπόν, και φυσικά να πούμε ότι έχουμε ένα πολύ πολύ δυνατό τμήμα που δημιουργήθηκε φέτος, το τμήμα Αρχαρίων, το οποίο είναι φανταστικό και φυσικά δεν ξεχνάμε όλους τους παλιούς, εντάξει, που μας στηρίζουν πάντα σε κάθε μας προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Okay. Στη συνέχεια και αφού θα μοιραστούν και τα βασιλοπιτάκια, θα έχουμε κάποια χορευτικά, θα παρουσιάσουν το παιδικό μας, θα παρουσιάσει το εφηβικό μας κάποια χορευτικά, το τμήμα νέων και μετά το τμήμα που υπόσχεται πολλά και το κριτικό τμήμα. Όλα τα τμήματα, η κυρία Μάχη και ο κύριος Βαγγέλης θα κανονίσουν τα χορευτικά. Από εδώ και πέρα δίνω το λόγο. Όριστε. Ναι. Επίσης, σε λίγη ώρα θα βγουν κάποιοι λαχνοί οι οποίοι θα μοιραστούν στα τραπέζια. Είναι... Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κομνέ. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει. Υπάρχουν δώρα τα οποία... θα βγουν και είναι πάνω στα τραπέζια ο κατάλογος με τα δώρα. Θα το ξαναπούμε αυτά, γι' αυτό θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας διασκέδαση.